Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, για την υπουργική τροπολογία μόνο. Όχι. Α, εντάξει. Νομοσχέδιο και στο τέλος, εφόσον θέλετε, μιλάτε και για την τροπολογία. Επειδή τοποθετήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι. Νομίζω ότι. Και παίρνω αφορμή να το πω αυτό, επειδή συζητάμε ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει ευρύτατη στήριξη. Οι καλές κοινοβουλευτικές σχέσεις προϋποθέτουν και μία συνεννόηση ως προς το εξής. Είδα εδώ μία τακτική η οποία λέει συμφωνώ με το νομοσχέδιο, αλλά θα σας πω άλλα με τα οποία διαφωνώ. Δεν χρειάζεται. Νομίζω τώρα αυτό υπηρετεί μία πολιτική σκοπιμότητα η οποία έχει πάρα πολύ μικρό. Και δεν μιλάω για τα γενικά πολιτικά ζητήματα. Μιλάω για θέματα της αρμοδιότητας του Υπουργείου μου, τα οποία όμως είναι εκτός της ύλης του νομοσχεδίου που ψηφίζουμε. Και στα οποία αντιπολιτευτικές φωνές αναφέρθηκαν εκτενώς. Θέλω να πω τώρα για το ζήτημα της διαπραγμάτευσης, το οποίο αναφέρθηκαν διεξοδικά και η κυρία Σημαγοπούλου και ο κύριος Μανιάτης. Και κατηγορηθήκαμε εμείς ότι έχουμε, λέει, το πρόσωπο του Ιαννού. Μα πρόκειται για την πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας. Και εξτομίστηκε αυτή η κριτική από κόμματα τα οποία την ίδια στιγμή που μας λένε υπογράψτε όπως όπως, μας λένε ότι είναι και υπόδεινα τα μέτρα. Είπε ο κύριος Μανιάτης ότι ο Τσίπρας θα φέρει, λέει, και το επόμενο μνημόνιο. Το επόμενο μνημόνιο θα είχε φέρει ο Τσίπρας, κύριε της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, εάν υπέγραφε όταν φωνάζατε και εσείς και άλλοι υπογράψτε, υπογράψτε, ενώ στο τραπέζι ήταν οι μονομερείς απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για 4,5 δις μέτρα. Διανύσαμε μια απόσταση από την απέτηση για έξτρα λιτότητα μέχρι το μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Αλλά όταν η απέτηση ήταν έξτρα λιτότητα, μας ζητούσατε να υπογράψουμε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να κάτσετε και να σκεφτείτε ειλικρινώς το πώς θα πολιτευτείτε από εδώ και μπρος, διότι η αξιολόγηση θα κλείσει και θα κλείσει με μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα και είμαι βέβαιος ότι οι ακραίες φωνές οι οποίες λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων και μόνο καθυστερούν αυτή τη στιγμή τη διαπραγμάτευση, πολλές φορές προφασιζόμενοι πράγματα ανήκουστα, δεν θα επικρατήσουν. Φαίνεται ότι εγείρονται ζητήματα μέσα στην Ευρώπη και η συζήτηση γίνεται πιο πλούσια και οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή λέει ότι είναι υπέρ της ιδέας ότι η χώρα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της Ευρώπης, οφείλει να απαντά και στην ερώτηση ποια Ευρώπη. Δεν μπορεί να απογυμνώνεται ή να περνάει σε δεύτερη κατηγορία αυτή η συζήτηση. Αυτό είναι ο πυρήνας της Ευρώπης. Εχθές είχε στη Frankfurter Allgemeine Zeitung ο κύριος Γκάμπριελ, ο υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, ένα άρθρο, όπου παρουσιάζει μια ιδέα η οποία σε σχέση με την προσέγγιση της κρίσης μέχρι τώρα αποτελεί πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Έγραψε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ότι η Γερμανία εποφελείται από τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η χώρα η οποία πληρώνει τους άλλους. Η ιδέα ότι η Γερμανία είναι μια χώρα η οποία πληρώνει τους άλλους με τη διαμεσολάβηση της κακής κομισιόν ήτανε το θεμέλιο για την εφαρμογή των πολιτικών που εφαρμόστηκαν στην Ευρώπη. Και αυτή η ιδέα δοκιμάζεται και εδώ καλούνται όλες οι πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν. Δεν μπορεί να τυρβάζουμε περί άλλων. Όποιος λέει ότι η θέση της χώρας είναι μέσα στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή που η Ευρώπη βρίσκεται σε θεμελιώδη διλήμματα, θα πρέπει να τοποθετηθεί και με ποια Ευρώπη. Και θα έλεγα βέβαια, ειδικά στους φίλους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, όταν τοποθετούνται έτσι με τόση ευθύτητα και με έτσι πάρα πολύ αιχμηρή κριτική απέναντί μας, να βλέπουν το πώς τοποθετούνται οι σύντροφοί τους στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα όταν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται διαρκώς και κατά επανάληψη καλεσμένος στα λεγόμενα pre-summit, στις συναντήσεις των σοσιαλιστών πριν τη Συνόδους Κορυφής. Είναι απολύτως ασύμβατη η τακτική και ο τόνος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης απέναντι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή σε σχέση με το τι ακούγεται εκεί. Και για τη Νέα Δημοκρατία επίσης θα ήθελα να πω ότι το βέρτιγκο το αντιπολιτευτικό θα πρέπει κάποια στιγμή να λάβει τέλος. Αλλά καθώς περνάνε οι μέρες αντιλαμβάνεται και ο κόσμος ποιες είναι οι προτεραιότητες. Διότι η Νέα Δημοκρατία πήγε από το θα ψηφίσουμε τόσα και άλλα τόσα στο δεν ψηφίζουμε τίποτα.
Προσέξτε. Στο δεν ψηφίζουμε τίποτα. Πότε έγινε αυτή η μετατόπιση? Όταν καταφέραμε να έχουμε μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Τι δεν ψηφίζει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία? Τα θετικά αντίμετρα. Τα θετικά αντίμετρα. Αυτό είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ απλά. Διότι όταν στο τραπέζι ήταν τα 4,5 δις παραπάνω λιτότητα, η Νέα Δημοκρατία έλεγε κλείστε και αν ήμασταν εμείς θα λέγαμε τόσα και άλλα τόσα. Και έρχεται αυτή τη στιγμή, ενώ έχει γίνει μετατόπιση του σημείου ισορροπίας στη διαπραγμάτευση προς το μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, να πει ότι δεν ψηφίζει τίποτα. Όχι γιατί έχει πρόβλημα με την περαιτέρω λιτότητα, την τόση και αλιτόση, προφανώς διότι έχει πρόβλημα με τα θετικά αντίμετρα. Αυτά είναι λοιπόν ζητήματα τα οποία θα πρέπει πάρα πολύ σύντομα να λύσει νομίζω η αντιπολίτευση σε σχέση με την μεσοπρόθεσμη στρατηγική της. Τώρα, θα μπω σε ένα-ένα ζητήματα που αφορούν το νομοσχέδιο και έχουν αναφερθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Για το ζήτημα του Ρούλα. Το Ρούλα είχε ξεκινήσει και είχε βαλτώσει. Και ολοκληρώθηκε επί δικής μας κυβέρνησης. Δηλαδή, τι θα κάνετε, αύριο θα παραδώσουμε τους αυτοκινητόδρομους. Θα λέτε ότι είναι δικό σας έργο. Οι αυτοκινητόδρομοι. Οι βαλτωμένοι αυτοκινητόδρομοι. Το Κόρινθος Πάτρα. Το Κόρινθος Πάτρα. Μα σας παρακαλώ, δηλαδή. Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο. Εδώ μιλάμε για έργα τα οποία για δεκαετίες εξαγγέλλονταν, βγαίναν και πρωθυπουργοί φωτογραφία με τις μπουλντόζες και ποτέ δεν παραδίδονταν. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει τα πράγματα να μπαίνουν ένα-ένα στη θέση τους. Αναφέρθηκε η κυρία Σημακοπούλου στα θέματα της διαστημικής υπηρεσίας, την καλό να μην ανησυχεί καθόλου. Η ρύθμιση από τη διαστημική υπηρεσία έρχεται και θα έρθει με τέτοιο τρόπο που, όπως διαφάνηκε στην αρχή, την έχει αγκαλιάσει και η επιστημονική κοινότητα και η κοινότητα των ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες ασχολούνται με τις εφαρμογές διαστήματος, έτσι θα έρθει και στη Βουλή προς ψήφιση και είμαι βέβαιος ότι όπως τώρα στην περίπτωση του νομοσχεδίου για τη μείωση του κόστους εγκατάστασης των υψηρυθμών δικτύων έχουμε πάρα πολύ ευρεία συνένεση, θα έχουμε πολύ ευρεία συνένεση και κατά την ψήφιση της διαστημικής υπηρεσίας και τις χαζομαρούλες, τις γλυκές ή τις λιγότερο γλυκές τις οποίες εξτόμιζαν ορισμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όταν εξαγγείλαμε αυτή την πολιτική, θα τις θυμόμαστε και θα χαμογελάμε. Διότι καλό είναι το χιούμορ, αλλά καλύτερο είναι να έχει κάποιος να πει κάτι. Αυτό σε σχέση με την παράγραφο 3 του άρθρου 13. Παράγραφος 7 του άρθρου 13 δεν υπάρχει καμία απευθείας ανάθεση. Δεν πρόκειται περί αυτού, πρόκειται περί της δυνατότητας διαπραγμάτευσης για τα δικαιώματα της Ελλάδας σε σχέση με την ελληνική τροχιακή θέση. Όταν πωλήθηκε ο ΤΕ, κακώς κάκιστα πωλήθηκε και μαζί του ο δορυφόρος, ενώ υπήρχαν εισηγήσεις να μην συμβεί αυτό. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή θα πρέπει η Ελλάδα να διασφαλίζει με κάποιο τρόπο τα δικαιώματα που απορρέουν από την κατοχή της ελληνικής τροχιακής θέσης. Την οποία ελληνική τροχιακή θέση, διότι αναρωτήθηκε η αντιπολίτευση γιατί ταξιδέψαμε και πήγαμε στην Νίκαια, την ελληνική τροχιακή θέση την χάνεις εάν εγκαίρως δεν υπάρχει σε αυτή δορυφόρος. Και τι δεν έπρεπε, δηλαδή ο υπουργός, δεν έπρεπε η κυβέρνηση να επισκεφτεί το χώρο στον οποίο κατασκευάζεται ο δορυφόρος ο οποίος θα καταλάβει την ελληνική τροχιακή θέση? Ή μήπως δεν έπρεπε το Υπουργείο να πάει στην παγκόσμια έκθεση τηλεπικοινωνιών, κινητών τηλεπικοινωνιών της Βαρκελόνης, όπου για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν είχε επαρκή αλλά είχε αξιοπρεπή παρουσία? Και δεσμεύομαι ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας να εξαντλήσω κάθε δυνατότητα και εγώ και άλλοι συναρμόδιοι φορείς για να έχουμε του χρόνου ακόμα μεγαλύτερη και ακόμα πιο ισχυρή παρουσία, διότι και οι επιχειρήσεις οι ελληνικές υπάρχουν και οι δυνατότητες για να διεκδικήσει η Ελλάδα το χώρο που όλοι νομίζω ότι πρέπει να πιστεύουμε ότι μπορεί και πρέπει να διεκδικεί και να καταλαμβάνει σε αυτές τις εκδηλώσεις και τις πάρα πολύ σημαντικές παγκόσμιες συναντήσεις. Τώρα, ακούστηκε μία κριτική από το ΚΚΕ σε σχέση με το τι αποτέλεσμα θα έχει η ανάπτυξη αυτών των δικτύων. Μία κριτική η οποία απορρέει από τη γενικότερη θεωρία του, την οποία
Σέβομαι, αλλά διαφωνώ βαθύτατα, διότι δεν αφήνει περιθώριο κανένα αυτή η λογική για παρέμβαση της πολιτικής, για παρέμβαση των αριστερών και προοδευτικών πολιτικών, για παρεμβάσεις οι οποίες ακριβώς την τεχνολογική ανάπτυξη και τα τεχνολογικά άλματα, μέσα σε συνθήκες βεβαίως καπιταλιστικής οικονομίας, μπορούμε να τις ρυθμίσουμε και να διασφαλίσουμε ελάχιστα δικαιώματα για τον πολίτη. Και θα σας πω και ένα παράδειγμα, διότι καπιταλισμός υπήρχε και στη Χιλή του Πινοσέτ, καπιταλισμός υπήρχε και στη Σουηδία. Το σύστημα υγείας στη μία και στην άλλη χώρα δεν θα μπορούσε κανείς να το συγκρίνει στα σοβαρά. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι εδώ πέρα υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες οι οποίες αποτυπώθηκαν και σε αυτή την συζήτηση, τις οποίες προσπάθησα έτσι να περιγράψω. Τροπολογία για τα ΕΛΤΑ. Τα ΕΛΤΑ είναι, εδώ πρόκειται για μια ευρωπαϊκή υποχρέωση, επιδότηση της καθολικής υπηρεσίας. Και όπως το κάνουμε για τα έτη μέχρι το 2015, θα το κάνουμε και για τα επόμενα. Θα είμαστε απολύτως συνεπείς στην υποχρέωσή μας για τη διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας. Είμαστε σε διαρκή επαφή και με την διοίκηση του οργανισμού και με το Συνδικάτο των Εργαζομένων και νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε πραγματικά ένα τέλος στην πορεία απαξίωσης των ΕΛΤΑ, η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν απολύτως μεθοδευμένη και είχε στόχο την ενίσχυση πάρα πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων. Δηλαδή το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ δεν προτεραιοποίησαν την διείσδυσή τους στην αγορά του πακέτου ήταν επιλογή. Ή το γεγονός ότι οικειοθελώς αποχώρησαν από τη δυνατότητα να απορροφήσουν ευρωπαϊκά κονδύλια στο τέλος του 2014 ήταν επιλογή. Τα ΕΛΤΑ έχουν το πιο επαρκές και ανεπτυγμένο δίκτυο. Και αυτό το δίκτυο πρέπει και είναι κατά τη γνώμη μας σε θέση να το αξιοποιήσουν βεβαίως στα πλαίσια της λειτουργίας της ανοιχτής αγοράς, αλλά δεν θα αγκαλιάσουμε κι εμείς επιλογές οι οποίες συνειδητά και μεθοδευμένα θέλουν να βάλουν τα ΕΛΤΑ στη γωνία, να τα απαξιώσουν προς όφελος των ανταγωνιστών τους. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να γίνει και νομίζω ότι αυτή η τροπολογία είναι μια πάρα πολύ σημαντική ένδειξη σε σχέση με την απόφασή μας τον οργανισμό να τον στηρίξουμε και χαίρομαι που ακούω καταρχήν θετικές τοποθετήσεις και από κόμματα της αντιπολίτευσης. Η χώρα μας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, βρίσκεται στην ουρά της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τις ευρυζωνικές υποδομές δικτύων νέας γενιάς. Και δεν είναι 26 στους 28, δημοσιεύτηκαν προχθές οι νέοι δείκτες ΔΕΣΗ και αν τους δει κανείς θα διαπιστώσει ότι ο συγκεκριμένος δείκτης που αφορά αποκλειστικά τη διείσδυση των δικτύων νέας γενιάς μας καταστάσει στην 28η θέση. Δηλώνω εδώ ενώπιον και της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι ο δείκτης κατάταξης δεν είναι κατά ανάγκη ο καταλληλότερος, ο αρτιότερος για να περιγράψει την κατάσταση. Δηλαδή θα μπορούσαμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση σε ένα ή δύο χρόνια από τώρα που να έχουμε εντυπωσιακά αυξήσει τη διείσδυση των δικτύων νέας γενιάς, αλλά άλλες χώρες επίσης να έχουν κάνει βήματα και να μην έχει βελτιωθεί δραματικά η κατάταξή μας. Αυτό που πραγματικά θα πρέπει να αξιολογούμε καταρχήν και με προσήλωση είναι η παραγωγικότητα της εφαρμοζόμενης πολιτικής σε σχέση με την απόλυτη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία, δηλαδή οι απόλυτοι δείκτες διείσδυσης. Οι άλλοι είναι συγκριτικοί, οι οποίοι έχουν βεβαίως τη χρησιμότητά τους και δείχνουν ένα μέτρο για το κατά πόσο μπορεί ανταγωνιστικά η χώρα να σταθεί στο διεθνές στερέωμα, αλλά και οι άλλοι δείκτες νομίζω έχουν την ουσία τους. Είμαστε πολύ πίσω βεβαίως και στο βαθμό διείσδυσης στην χρήση του πληθυσμού σε αυτές τις τεχνολογίες. Στις τεχνολογίες του πάρα πολύ γρήγορου ίντερνετ. Και μάλιστα θα σας έλεγα και ένα βήμα πιο πίσω. Είμαστε χαμηλά στο ποσοστό χρήσης έξυπνων κινητών τηλεφώνων. Δηλαδή έχουμε ένα φαινόμενο όπου άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν εξοικειώνονται με τη χρήση αυτών των κινητών τηλεφώνων. Υπάρχουν όμως δυνατότητες, προσέξτε, και εδώ είναι η κρίσιμη πρόκληση στην εφαρμογή πολιτικής. Έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές και κινητά τηλέφωνα από ελληνικές εταιρείες
τα οποία έχουν σχεδιαστεί ακριβώς για να καλύπτουν αυτού του τύπου τις ανάγκες. Δηλαδή να μπορεί ο ηλικιωμένος άνθρωπος να κάνει χρήση των ανεπτυγμένων αυτών σύγχρονων εφαρμογών, χωρίς να είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι τόσο σύνθετο όσο είναι ένα τυπικό εντός εισαγωγικών έξυπνο τηλέφωνο. Συνεπώς εδώ γύρεται ένα ζήτημα. Τι μπορεί και τι πρέπει να κάνει η πολιτεία για να μπορέσει να διευκολύνει και τη χώρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε τους στόχους να τους πιάσουμε, αλλά και κυρίως να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών μας. Υστερούμε στο βαθμό αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών από τις εταιρείες μας. Δραματικά. Δραματικά. Νομίζω ότι είναι γύρω στο 4%. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να ανακαλέσω το ακριβές νούμερο, αλλά είναι το ποσοστό του ηλεκτρονικού εμπορίου σε σχέση με τους συνολικούς τζίρους. Είναι ποσοστά πάρα πολύ χαμηλά. Και εδώ γύρεται και το ζήτημα του συντονισμού βεβαίως και της κυβέρνησης και των κομμάτων και των επαγγελματικών ενώσεων, ούτως ώστε αυτές οι τεχνολογίες να διαχειριστούν. Ο Μαρκ Βάιζερ, ο πατέρας της πανταχού παρούσης υπολογιστικής, έλεγε ότι οι πιο βαθιές τεχνολογίες είναι αυτές που γίνονται αόρατες. Αυτές που ενσωματώνονται μέσα στον ιστό της καθημερινής ζωής και γίνονται τόσο αθόρυβες που είναι αυτονόητες. Κατά αναλογία, παλαιότερα, πολύ παλαιότερα, όταν ήταν καινούργια η τεχνολογία του ηλεκτρισμού, ήταν πολύ θορυβώδης και επιβαρυντική για την καθημερινή χρήση. Σήμερα θεωρείται αυτονόητη. Ο στόχος λοιπόν θα πρέπει να είναι να την καταστήσουμε αυτή τη νέα τεχνολογία, την τεχνολογία που άπτεται των συνδέσεων υψηλής ταχύτητας και των συνεπαγόμενων των εφαρμογών που μπορούν να εφαρμοστούν εντός εισαγωγικών αόρατη. Δηλαδή αυτονόητη για την καθημερινή ζωή του πολίτη, και αυτή είναι νομίζω η ουσία της στόχευσης την οποία βάζουμε. Μειώνουμε το κόστος εγκατάστασης υψηρυθμών δικτύων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αναρωτηθήκατε... Θα χρειαστώ 2 λεπτάκια, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αναρωτηθήκατε γιατί μιλάμε για μείωση του κόστους 60 με 80%. Στο κόστος εγκατάστασης δικτύων έχει αποδειχθεί ότι αυτό το κομμάτι, το 60 με 70%, καμιά φορά και παραπάνω, είναι το κόστος των εξκαφών. Το κόστος δηλαδή του να πάει η μπουλντόζα, να σκάψει, να ανοίξει η τρύπα, να απλωθεί και να περάσει μετά το καλώδιο. Εάν εδώ πέρα αυτό το κόστος φύγει από τη μέση, πώς? Αξιοποιώντας τις υπάρχουσες υποδομές, αλλά και επιβάλλοντας έναν συντονισμό για να μην κάνουμε διπλή δουλειά και μάλιστα με μικρή χρονική απόσταση, βεβαίως οι εξοικονομίες μπορεί να είναι αυτές. Και εκεί ακριβώς έρχεται να πατήσει και η απόλυτη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, οι οποίοι μπορούν υπό το φως αυτών των ρυθμίσεων και υπό το κράτος αυτών των ρυθμίσεων να έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν το μεγάλο κομμάτι των ευρωπαϊκών κονδυλίων που προβλέπονταν για αυτές τις δράσεις δαπανόνταν κατά το μεγαλύτερο του μέρος σε έργα τέτοιου τύπου, θα είχαμε μάλλον χαμηλότερη ανάπτυξη των δικτύων για τα οποία συζητούμε. Διευκολύνουμε λοιπόν και τις συνέργειες μεταξύ των φορέων. Με το παρόν νομοσχέδιο έρονται οι περιορισμοί για την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και βεβαίως αποφεύγονται οι χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαμάχες, αφού το Εθνικό Όργανο Επίλυσης Διαφορών, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων, μπορεί να αποφασίσει σύντομα με σαφείς και διαφανείς κανόνες. Δεν ξέρω αν χρειάζεται η επανάληψη των νομοτεχνικών βελτιώσεων, τις οποίες ανέφερα εχθές αναλυτικά, τις έχουμε, τις καταθέτουμε και θα, για να διανεμηθούν στα πρακτικά. Μισό λεπτό θα το βρω αφού ολοκληρώσω την ομιλία μου και θα κατέβω να σας το δώσω. Νομίζω ότι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές νομοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες είναι και φραστικές, η ουσιαστική νομοτεχνική βελτίωση είναι αυτή που δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να συγκροτεί τις επιτροπές η ίδια, και νομίζω ότι αυτό είναι
είναι κάτι το οποίο θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να εισηγούμε ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει τόσο ευρεία συνένεση στην υπερψήφισή του και εύχομαι ειλικρινώς αυτό να μας κάνει όλους ακόμα πιο ώριμους, ώστε αυτά τα πράγματα να τα συζητάμε με βάση τις αρχές του βεβαίως ο καθένας, αλλά με απόλυτη συνείδηση διακομματική ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη αυτή τη φορά η χώρα το τρένο των νέων τεχνολογιών να μην το χάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι εδώ η κυρία Κονιόρδου. Θέλει να πάρει το λόγο.